Το παρόν σχέδιο νόμου για τη χορήγηση μικροδανείων ύψους έως 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εισάγεται στην Βουλή σε μια χρονική στιγμή που η ελληνική καπιταλιστική οικονομία έχει μπει στη φάση της νέας ύφεσης. Δεν πάει βέβαια πολύ καιρός που τα εργατικά λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού στο όνομα του εθνικού χρέους και της κοινωνικής συνευθύνης πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της προηγούμενης δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης χωρίς να ευθύνονται αυτοί για να σωθεί το κεφάλαιο και τα κέρδη του. Να σωθούν δηλαδή οι λίγοι και να συντριβούν οι πολλοί. Στηρίξατε και συνεχίζετε να στηρίζετε το τραπεζικό σύστημα με συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις. Έτσι και σήμερα, με μαθηματική ακρίβεια, την κρίση τους καλούνται ξανά να την επομιστούν οι ίδιοι, δηλαδή τα γνωστά υποζύγια. Μεταξύ αυτών των στρωμάτων είναι οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης που στηρίζονται κυρίως στην προσωπική τους εργασία και η συντριπτική πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες πριν καλά-καλά προλάβουν να ορθοποδήσουν από την προηγούμενη κρίση και τις αντιλαϊκές πολιτικές που τις συνόδευαν βρίσκονται και πάλι στην κόψη της χρεοκοπίας. Γι' αυτό άλλωστε και παρουσιάζεται τόσο εσείς ως κυβέρνηση, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κοινάν, το παρόν σχέδιο νόμου ως σωτηρία λύση μπροστά στα μεγάλα διέξοδα που συσσωρεύτηκαν με ευθύνες δικές σας, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για τη μικρή επιχείρηση, θα παίρνατε πολύ πιο ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Και αυτό το αρνείστε πεισματικά. Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει καταθέσει δέσμη προτάσεων εδώ στη Βουλή και μάλιστα και τώρα στις 4 συνεδριάσεις της Επιτροπής την επαναφέρουμε σήμερα στην Ολομέλεια. Ακόμα με μορφή προτάσεων νόμου που περιορίζουν τα προβλήματα και διαμορφώνουν ορισμένες προϋποθέσεις επιβίωσης των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών ιδιαίτερα στο χώρο τουρισμού επισιτισμού, στην εστίαση, στο λιανικό εμπόριο για το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως η επανένταξή τους στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, η διαγραφή τμήματος των χρεών προς τις τράπεζες και την εφορία, η απαλλαγή τους από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για όλο το διάστημα ισχύς των μέτρων και της κρίσης, χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, για την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, της καταβολής του έμφυα, της προκαταβολής φόρου έστω για το 2019-2020. Εσείς τι επιλέγετε? Επιλέγετε μια μερική αναστολή κάποιων υποχρεώσεών τους και το δανεισμό. Ένα δανεισμό μικροποσών ύψους 25.000 ευρώ, τα οποία θα χορηγούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ανώνυμες εταιρείες που θα συσταθούν με χαρακτηριστικά ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 400.000 ευρώ. Δίνεται δηλαδή χώρο σε επιχειρηματικούς ομίλους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μέχρι και ναυτιλιακές εταιρείες να συστήσουν ανώνυμες εταιρείες που θα παίζουν ένα ρόλο επίσημου τοκογλύφου αναλαμβάνοντας να χορηγούν μικροδάνεια σε απελπισμένους μόνο και μόνο για να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαιά τους, να εκμεταλλευτούν τον πόνο, την αγωνία και τα διέξοδα που εσείς προκαλείτε στη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών. Τους παραχωρείτε μάλιστα το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε ζεστό χρήμα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, άλλα κοινοτικά χρηματικά κονδύλια. Από τη μία δηλαδή θα κρατούν στο χέρι τους μικρούς που δεν έχουν πού αλλού να πιαστούν και από την άλλη θα ροκανίζουν το ζεστό χρήμα που διαφημίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των επεκτατικών μέτρων διαχείρισης της κρίσης. Οι δέοροι δανειοδότησης θα είναι κομμένοι και ραμμένοι στις απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν λαμβάνεται ουσιαστικά καμία πρόβλεψη σε σχέση με σημαντικές πλευρές της δανειοδότησης, όπως το προβλεπόμενο επιτόκιο, για το οποίο έγινε πάρα πολλή συζήτηση εδώ, τη διαδικασία ανεξόφλητων οφειλών, ενώ σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενης οφειλής εφαρμόζονται άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπονται στον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών. Δεν είναι απορίας άξιων γιατί δίνεται αυτή η δυνατότητα
για τη χορήγηση δανείων μικροπιστώσεων σε ιδιωτικά ιδρύματα. Αυτό αποτελεί ένα καραμπινάτο δώρο προς τις επιχειρήσεις αυτές, που επί της ουσίας αυτούς έρχεστε για να ενισχύσετε. Και μετά από όλα αυτά η κυβέρνηση βρίσκει το θράσος να λέει ότι αντικαθιστά τη μάστιγα της τοκογλυφίας με θεσμικό τρόπο. Αρνείστε ακόμα και την πρόταση την οποία σας καταθέσαμε, ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις θα μπορούσαν να διοχετευτούν μέσα από κρατικά προγράμματα στήριξης που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικροεπιχειρήσεων με χαμηλά επιτόκια. Ούτε και αυτό. Ούτε και αυτό. Σιωπή από όλους. Κύριοι της κυβέρνησης, η αγανάκτηση και ο θυμός είναι μεγάλος. Το γνωρίζετε. Και τρέμεται, στην κυριολεξία τρέμεται στην ιδέα ενός γενικευμένου τσουνάμι δυσαρέσκειας και αμφισβήτησης στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζετε διαχρονικά όλοι σας, που συνθλίβουν τους μικρούς προς χάριν της πάσης θυσία στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι αυτοί που μαζί με τους μισθωτούς στη μικρομεσαία αγροτιά πλήρωσαν ακριβά το μάρμαρο της καπιταλιστικής κρίσης, συνεχίζουν να βιώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών και του οξυμένου ανταγωνισμού έναντι των μεγαλύτερων καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Είναι φως φανάρι ότι πασχίζετε να ανακόψετε το ποτάμι της οργής με μέτρα ασπιρίνες, να συντηρηθούν οι αυταπάτες για δίθεν καλύτερες ημέρες, για να μείνει η δυσαρέσκεια εντός των τυχών, να μην αμφισβητήσουν το σύστημα που τους συντρίβει και που εσείς υπηρετείτε. Μπορεί να πήρατε κάποια μέτρα λόγω της πανδημίας, όπως το επίδομα ειδικού σκοπού, όσοι το πήραν, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, μείωση μισθωμάτων και άλλα, μόνο και μόνο για να περιορίσετε την ανεξέλεγκτη όξυνση των προβλημάτων τους, αλλά και το ενδεχόμενο πιθανών αντιδράσεων. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν. Θα φουντώσουν στο πολλαπλάσιο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλές μικροεπιχειρήσεις έχουν ήδη κλείσει λόγω των έκτακτων μέτρων, είτε λόγω της δραματικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, που συμπαρασύρει βέβαια όλους τους κλάδους. Άλλωστε, μετατρέψατε τον τουρισμό σε ατμομηχανή της οικονομίας, ως επιλογή βέβαια του κεφαλαίου για την περιβόητη ανάπτυξη, την ανάπτυξη για όλους όπως μας λέτε. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροεπαγγελματίες προσανατολίστηκαν προς τα εκεί. Σήμερα αυτό το πλεονέκτημα αποδεικνύεται δίκοπο μαχαίρι για τους αυτοαπασχολούμενους. Το ΚΚΕ φυσικά προειδοποιούσε για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα. Το μερίδιο που αναλογούσε στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις δίπλα στα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων και αυτό με ατέλειωτες ώρες εργασίας έγινε σήμερα φύλο και φτερό μπροστά στη χαμένη ευκαιρία του 2020, του 2021 και πάει λέγοντας. Από τη μία κραυγαλαία στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, δανειοδότηση με κρατικές εγγυήσεις, επιδοτήσεις, αναπτυξιακά πακέτα, φοροαπαλλαγές και από την άλλη μέτρα ασπιρίνες για τους μικρούς, τουλάχιστον ανεπαρκή, μπροστά στο μέγεθος των οικονομικών συνεπειών για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, που δεν αντισταθμίζουν τις άμεσες ανάγκες επιβίωσης, αλλά και τα έξοδα που συνεχίζουν να τρέχουν. Απλά τους μεταθέτεται το πρόβλημα. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, θα δουν τα χρέη τους να αυξάνονται, που θα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στους αμέσως επόμενους μήνες, με ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα κλεισίματα επιχειρήσεων, δεκάδες χιλιάδες νέοι άνεργοι. Παραμένει η συσσόρευση χρεών και οικονομικών υποχρεώσεων, αυτές οι αυστηροποιημένες πολιτικές σύσπραξης, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα κοκκίνα δάνεια και πάλι λέγοντας. Γι' αυτό και ως ΚΚΕ απορρίψαμε τη λογική των οριζόντιων μέτρων στήριξης που πήρε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεγελάσει τους εργαζόμενους, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι το καπιταλιστικό σύστημα που τους εξοντώνει μπορεί και να τους σώσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Και μάλιστα
όταν τα μέτρα και οι ενισχύσεις που αφορούν κυρίως την ικανοποίηση των απαιτήσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, προσφέροντάς τους ζεστό χρήμα και άλλες διευκολύνσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προσπαθεί η κυβέρνηση να πείσει τους αυτοαπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες ότι το μέτρο των μικροπιστώσεων λύνει το πρόβλημα της ρευστότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο μέτρο όμως δεν δίνει μόνιμη ουσιαστική διέξοδο στα προβλήματα της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών που εξέρχονται της κρίσης με αυξημένα χρέη και πολύ σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και με ένα πολύ περιορισμένο κύκλο εργασιών. Είναι ένα ακόμη μέτρο εξαπάτησής τους για να ρίξετε στάχτη στα μάτια τους. Τους βάζετε στην πραγματικότητα σε πολύ μεγαλύτερους μπελάδες. Τους προσθέτετε ένα ακόμη βραχνά σε συνθήκες αβεβαιότητας με τους χαμηλούς τζίρους, με τη συσσόρευση χρεών και πάει λέγοντας. Ακόμα και αν αυτά τα μικροδάνεια των 25.000 ευρώ ωφελήσουν ευκαιριακά ορισμένους επαγγελματίες σε κάποιους κλάδους, είτε ως κεφάλαιο επανεκκίνησης, είτε για να μεταθέσουν τα χρέη τους χρονικά προς τα πίσω, η πλειοψηφία τους θα συνεχίσει να ζει και να εργάζεται σε συνθήκες γενικευμένης ανασφάλειας και πληρώνοντας βαρύ τίμημα προκειμένου να επιβιώσουν σε αυτό το χάος του οξυμένου ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά να πάρει θέση στις ρεαλιστικές και δίκαιες προτάσεις του ΚΚΕ για την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων μικρών εμπόρων και επαγγελματιών. Και μάλιστα τους κοροϊδεύεται και τους κοροϊδεύεται συστηματικά, λέγοντάς τους ότι δεν αντέχει η οικονομία αυτά τα οποία ζητούν. Το κύριο μέλημά σας είναι φανερό ότι βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, στην επιχειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβόητη ρευστότητα στους επιχειρηματικούς ομίλους για να βρουν διέξοδο τα ελληνάζοντα κεφάλαιά τους. Οι αξίες σας μέχρι εκεί φτάνουν. Με θρησκευτική ευλάβεια υλοποιείτε τις απαιτήσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων για οριστικό τέλος στο μεγάλο όγκο των διάσπαρτων ατομικών κεφαλαίων, των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό, που τους χαρακτηρίζουν μάλιστα και ως διαρθρωτικό πρόβλημα, επειδή μπαίνουν εμπόδιο στην αύξηση της παραγωγικότητας ως προϋπόθεση στον καπιταλισμό για την ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της κερδοφορίας των ομίλων. Και γι' αυτό άλλωστε θέλετε να ξεπερδεύετε μια ώρα αρχίτερα, αλλά με το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος και χωρίς κλειδονισμούς για το σύστημα που υπηρετείτε. Και σε αυτό βέβαια υπάρχει στρατηγική σύγκληση όλων των αστικών κομμάτων. Γι' αυτό και καταφεύγεται συστηματικά, όπως και σε αυτό το νομοσχέδιο, στην συνήθη πρακτική της τήρας αντιπαράθεσης. Μάλιστα σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως και σε σειρά άλλα φυσικά νομοσχέδια, ανεξάρτητα από την τελική ψήφο, που πολλές φορές έχει και υποκριτικό χαρακτήρα, ταυτίζεστε απόλυτα. Άλλωστε, το παρόν σχέδιο νόμου το προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έδωσε στο πιάτο της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, το ποτάμι της καπιταλιστικής εξέλιξης αντικειμενικά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στις παλιές καλές μέρες που υπήρχε χαμηλότερη κεφαλαιακή συγκέντρωση και εν μέρη μια προστασία της μικροϊδιοκτησίας που μπορούσε να εξασφαλιστεί ένα σχετικά ικανοποιητικό εισόδημα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογένειές τους. Οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ είναι αναγκαίες, είναι επίκαιρες, είναι άμεσες και είναι προς το συμφέρον της συντριπτικής πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων. Τους δίνει σημαντική ανάσα στα αδιέξοδά τους. Βέβαια, η τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου είναι μια νομοτελειακή τάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Γι' αυτό και το ΚΚΕ προφανώς πηγαίνει και πολύ πιο πέρα, προτείνοντας ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο, αυτό της μεγάλης συγκεντρωμένης κοινωνικοποιημένης παραγωγής και κατανομής. Ο δρόμος τον οποίο μέσω του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού και καταργώντας το καπιταλιστικό κέρδος μπορεί να εξασφαλίσει στους αυτοαπασχολούμενους αυτά για τα οποία μοχθούν σήμερα καθημερινά και πέφτουν από το ένα αδιέξοδο στο άλλο. Η σταθερή δουλειά με ανθρώπινα ωράρια,
χωρίς τον βραχνά των καθημερινών υποχρεώσεων, των χρεών, δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, υψηλού επίπεδου, υποδομές σύγχρονες που να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ζωής και ελεύθερο χρόνο. Καλούμε λοιπόν τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες να διαλύσουν τις όποιες αυταπάτες περί ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου. Δεν υπάρχει ενιαίος επιχειρηματικός κόσμος. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και προς αυτή την κατεύθυνση οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να συγκροτήσουν τη δική τους συμμαχία μαζί με τους εργατοϋπάλληλους, μαζί με τη φτωχή αγροτιά και να απαιτήσουν ότι αυτή την κρίση και να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν αυτή την κρίση να την πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δημιουργούν τις κρίσεις και όχι τα συνήθη υποζύγια που είναι οι ίδιοι. Αρκετά πλήρωσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και την περίοδο των μνημονίων και την περίοδο της ανάπτυξης. Τώρα πλέον πρέπει να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο και να ανακουφιστεί ο λαός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.